Γεια χαρά σε όλους, άξιο εδώ σε ένα ακόμη βίντεο εδώ στο Inferno Braveheart κανάλι. Για ακόμα μια φορά πίσω από την κάμερα είναι ο Αλέξανδρος ο Καρατζάς. Γεια χαρά, παιδιά, τι λέει! Τζένι, τι κάνεις, φίλε μου? Μια χαρά, εσύ. Καλά, κι εγώ. Α, έτσι! Χαίρομαι που είσαι πολύ καλά, Τζένι. Χαίρομαι πάρα πολύ. Οπ, Αλέξ, κι εσύ εδώ. Τελευταία παρατηρώ πάρα πολλοί κόσμος να ασχολείται και να επενδύει στις 8ης γενιάς Intel επεξεργαστές. Μιας και έφτασε στα χέρια μου μία motherboard σχετική με τις 8ης γενιάς Intel, λέω, να σου πω κάτι, θα τους τη δείξω την motherboard αυτή, για να δει μπορεί να θέλουν και να ενδιαφέρονται που θα επενδύσουν τα χρήματά τους. Έχω λοιπόν την MSI B360M Mortar. Πρόκειται για μια motherboard που καλά καταλάβατε από το intro, υποστηρίζει τις 8ης γενιάς επεξεργαστές της Intel. Έχει form factor micro ATX και σκοπεύω να την ανοίξω αμέσως τώρα. Λοιπόν, εσωτερικά φυσικά υπάρχει η motherboard και αυτό που μας ενδιαφέρει στα του unboxing είναι από αυτήν την πλευρά. Έχουμε δύο SATA καλώδια και το rear IO shield, το οποίο είναι μαύρο κιόλας και χαρίζει έτσι μια καλύτερη εικόνα στο πίσω μέρος. Μαύρη και άραχνη. Πάμε στη motherboard. Αυτή είναι η motherboard μας. Έχουμε, ξαναλέω, micro ATX form factor. Τώρα, από πού να ξεκινήσω? Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσω από τα υλικά. Η MSI στις περισσότερες motherboard χρησιμοποιεί πολύ καλά ποιοτικά υλικά. Η συγκεκριμένη δεν αποτελεί εξαίρεση. Βλέπετε όλα αυτά τα μεταλλικά, οι ψύκτρες. Εδώ το μικρό για να προστατεύει το Northbridge, έτσι κι αλλιώς είναι μικρό. Έχουμε chipset 360 της Intel. Στον επεξεργαστή το socket είναι 1151 που υποστηρίζει τις 8ης γενιάς Intel επεξεργαστές. Έχουμε 4 ντυμάκια DDR4, υποστηρίζονται έως και 64 GB μνήμες DDR4 με χρονισμό από 2100 έως 2666 MHz, σατανικό νούμερο. Δύο slot PCI Express, το ένα slot μάλιστα είναι καλυμμένο με μέταλλο για προστασία της κάρτας. Έχουμε δύο slot, μάλιστα είναι Twin Turbo M2, που χαρίζει διπλάσιες ταχύτητες έως και 64 GB. Συνολικά μπορείτε να κουμπώσετε δηλαδή δύο M2 SSDs πάνω σε αυτήν τη motherboard. 4 SATA 3 υποδοχές για τους σκληρούς δίσκους και τους SSD. Στα της συνδεσιμότητας έχουμε PS2 για πανάρχια, πληκτρολόγια και ποντίκια, υπάρχουν και από αυτά. Έχουμε 4 USB 2 θύρες, θα τις ήθελα USB 3, μία DVI θύρα εδώ, DisplayPort και HDMI. Έχουμε ευτυχώς USB 3.1 και με την απλή και με την κανονική και με την απλή μορφή της. Φυσικά εδώ είναι οι θύρες για τον ήχο μας και η οπτική ίνα. Υποστηρίζεται η Audio Boost τεχνολογία στα του ήχου και κάτι σημαντικό είναι ότι έχει πολύ υψηλής ποιότητας πυκνωτές πάνω της. Αυτά σε γενικές γραμμές. Θα ήθελα από εσάς να μου πείτε εάν θέλετε κάθε τι μικρό πραγματάκι που φτάνει στα χέρια μου για κάποιο build ή για οτιδήποτε τέλος πάντων που δεν σηκώνει ένα super wow αναλυτικό review, αν θέλετε έτσι να κάνουμε τέτοια μικρά overviews στο Inferno Braveheart κανάλι. Περιμένω τα σχόλιά σας από εκάτω. Από εκάτω. Το ξέρεις το εκάτω? Είναι εκάτω. Ναι, είναι το εκάτω, το επάνω και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστώ που μείνατε μέχρι και αυτή τη στιγμή στο βίντεο. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε social media εδώ στο Inferno Braveheart. Να ρίξετε επίσης μια ματιά στην περιγραφή. Στην περιγραφή θα βρείτε και link για το συγκεκριμένο προϊόν. Να είστε όλοι καλά, τα λέμε. Γεια σας.